Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Infotainment. Για να δούμε τα θέματά μας για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα, η οποία τρέχει και έχουμε εξελίξει σήμερα και έχει ένα έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συζητήσουμε λίγο γύρω από τις εξελίξεις που προέκυψαν από χθες το μεσημέρι μέχρι σήμερα. Έχουμε και τον Σωτήρη Σκουλούδη στην τηλεφωνική γραμμή, ο οποίος βρίσκεται σε αναμονή για τον Χρήστο Παπά, ο οποίος θα οδηγηθεί επίσης στις φυλακές του Κορυδαλλού, όπου ήδη είναι ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο Γιάννης Λαγός και θα προσθεθεί και λοιπόν ο Χρήστος Παπάς στις φυλακές του Κορυδαλλού, διότι οι υπόλοιποι, όπως είναι ο Γιώργος Πατέλης, έχουν πάρει το δρόμο τους για τις φυλακές Μαλανδρίνου, όπου βρίσκεται και ο Ρουπακιάς και η Βενετία Πόπορη, η οποία έχει πάει στις φυλακές του Ελαιώνα. Σωτήρη. Καλησπέρα, Κύμα, από τις φυλακές Κορυδαλλού. Ακριβώς έτσι, σε λίγη ώρα αναμένεται να γίνει η μεταγωγή του νούμερο 2 με το εισαγγελικό πόρισμα της Χρυσής Αυγής Χρήστου Παπά από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, εδώ, στο ειδικό τμήμα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού, όπου, όπως είπες, βρίσκεται ήδη ο Γιάννης Λαγός και ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Νίκος Μιχαλολιάκος. Να πούμε λοιπόν ότι ο Χρήστος Παπάς διενυχτέρευσε στη Γαδά μετά από την απολογία του, διότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για τις μεταγωγές, για τις μεταφορές, αν θέλεις, ότι μετά τη δύση του ηλίου δεν ανοίγουν οι πύλες των φυλακών, οπότε δεν μπορεί να γίνει και μεταφορά εκεί και πρέπει να περιμένουν λοιπόν την επόμενη μέρα. Οπότε εχθές, αφού άργησε με την απολογία του ο Χρήστος Παπάς στον ανακριτή, δεν μπορούσε να μεταφερθεί απευθείας στις φυλακές του Κορυδαλλού και έπρεπε να περιμένουν τη σημερινή ημέρα, Σωτήρη, για να γίνει αυτή η μεταφορά. Δεν ξέρω, βλέπω κάποια οχήματα να έρχονται. Όχι, δεν είναι. Σωτήρη, για πες μας λίγο τι γίνεται εκεί στον εξωτερικό χώρο, εν πάση περιπτώσει, τις φυλακές του Κορυδαλλού. Φαντάζομαι ότι οι δημοσιογράφοι εκεί σύσσωμοι περιμένουν την αύξηση του Χρήστου Παπά. Ακριβώς, Κύρνα, να σου πω ότι πριν από λίγο ήρθε εδώ ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Καστουριάρης, ο οποίος, να θυμίσουμε, είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, προκειμένου να επισκεφτεί τον Νίκο Μιχαλολιάκο. Ήδη αυτή την ώρα βρίσκεται μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού. Πρέπει μάλιστα και σε μία δήλωση. Αυτό που τόνισε για ακόμη μια φορά τις τελευταίες ημέρες είναι ότι η δίωξη αυτή στην οποία υπόκειται τα μέλη της Χρυσής Αυγής είναι άδικη. Μάλιστα, έκανε λόγο ότι μιλάμε για το πιο σημαντικό πολιτικό έγκλημα της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας όσον αφορά τις διώξεις αυτές. Τώρα, Σωτήρη, δεν είμαι, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν είμαι και ειδικός, αλλά νομίζω ότι δικαίωμα επίσκεψης έχουν μόνο οι συγγενείς πρώτου βαθμού και οι δικηγόροι, δηλαδή οι συνήγοροί τους. Ο Ηλίας Καστιδιάρης πώς μπορούσε να δει τον κύριο Μιχαλολιάκο? Να σου πω και ότι έχει μπει μέσα στις φυλακές του Κορυδαλλού με σκοπό να συναντήσει τον Νίκο Μιχαλολιάκο. Θα δούμε στη συνέχεια αν τα κατάφερε ή όχι. Και εγώ έχω την ίδια άποψη με σένα ότι δεν επιτρέπεται το επισκεπτήριο, όπως μάλλον τις πρώτες ημέρες. Θα δούμε στη συνέχεια αν τα κατάφερε ή αν χρησιμοποίησε και τη βουλευτική του ιδιότητα για να επισκεφτεί. Και πάλι, νομίζω ότι αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Δηλαδή, με αυτή τη λογική θα μπαίνανε όλοι οι βουλευτές μέσα και ποιος θα τους έλεγχε, εν πάση περιπτώσει. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση αν είσαι βουλευτής, υπουργός ή οτιδήποτε άλλο. Οι νόμοι είναι νόμοι και υποτίθεται πρέπει να τηρούνται. Δηλαδή αυτό είναι ξεκάθαρο, ότι δεν επιτρέπεται επισκεπτήριο σε άλλους εκτός από τους συγγενείς πρώτου βαθμού και τους δικηγόρους τους. Και μου κάνει και εντύπωση πως καν τον αφήσανε να μπει μέσα στις φυλακές. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Είναι το πιο μικρό κομμάτι, θα έλεγα, αλλά επειδή τώρα το ανέφερες, το σχολίασα κι εγώ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε μέχρι αυτή την ώρα, Σωτήρη? Προς το παρόν, Κιμ, δεν έχουμε κάτι. Υπάρχουν αστυνομικοί σε όλο το μήκος της Γρηγορίου Λαμπράκη εδώ στον Κορυδαλλό, καθώς σε λίγη ώρα θα κλείσουν αρκετοί δρόμοι προκειμένου να γίνει με ταχύτητα κίνηση, όπως προβλέπεται, η μεταγωγή του Χρήστου Παπά από τους αμπελόκηπους, από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής μέχρι τον Κορυδαλλό. Είμαστε εδώ και αναμένουμε. Μάλιστα, λοιπόν, αν προκύψει κάτι, αν λοιπόν έχουμε την άφηξη του Χρήστου Παπά, θα συνδεθούμε ξανά μαζί σου για να δούμε και εμείς αυτές τις εικόνες. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τον Φίλιππο Καραμέτο. Φίλιππε,
Ακούσαμε λοιπόν τον Σωτήρη Σκουλούδη, ο οποίος βρίσκεται εκεί έξω από τις φυλακές του Κορυδαλλού, όπου αναμένεται η άφιξη λοιπόν του Χρήστου Παπά. Τώρα αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον είναι λίγο να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί αυτά τα κελιά που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο Γιάννης Λαγός. Λέγεται λοιπόν ότι είναι σε κάποια κελιά στην πτέρυγα των γυναικείων φυλακών, Φίλιππε. Τι σημαίνει αυτό ότι διαμόρφωσαν το χώρο έτσι ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν τα μέλη της Χρυσής Αυγής? Ήταν ανακατασκευασμένα εκεί, καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι, ο κ. Μιχαλολιάκος και ο κ. Λαγός οδηγήθηκαν στα ειδικά αυτά κελιά των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού. Είχαν ανακατασκευαστεί εδώ και καιρό. Τα στελέχη της Χρυσής Αυγής θα προαβλήζονται μόνα τους από εδώ και στο εξής, χωρίς να έχουν δηλαδή επαφή με άλλους κρατούμενους ή ούτε μεταξύ τους. Θα έχουν μία επαφή, σίγουρα θα έχουν μεταξύ τους. Όχι, έχουν, θέλω να πω ότι θα προαβλίζονται όλοι μαζί ή ένας-ένας. Μέχρι στιγμής είναι οι τρεις. Περιμένουμε δηλαδή τον τρίτο σήμερα, αλλά, άρα μιλάμε μόνο για τρία άτομα. Θα προαβλίζονται σε κοινό χώρο. Θα είναι δηλαδή σε μια καραντίνα όσον αφορά τους υπόλοιπους κρατούμενους. Mm-hmm. Δηλαδή τον κύριο Μιχαηλίδη, τον κύριο Σοχατζόπουλο και άλλους πολλούς που είναι. Ναι, για να δούμε τώρα, δηλαδή στα δίπλα κελιά ποιοι είναι, γιατί εντάξει, ξέρουμε ας πούμε διάφορους που είναι εκεί. Είναι ο κύριος Σοχατζόπουλος και ο κύριος Μιχαηλίδης. Επειδή πολλά γράφονται από το πρωί ότι είναι και κάποιοι. Ο κύριος Ψωμιάδης που είναι, ας πούμε, ο κύριος Γιαννίκος που βρίσκεται. Είναι σε κάποια κελιά λίγο πιο μακριά. Οι άμεσοι γείτονες είναι ο κύριος Σοχατζόπουλος και ο κύριος Μιχαηλίδης. Να σημειώσουμε επίσης για να ξεκαθαρίσουμε κάποια. Γιατί πολλοί γράφουν από το πρωί και αναπαράγουν μια λαθασμένη είδηση ότι είναι, συνορεύουν τα κελιά των χρυσαυγητών βουλευτών με αυτά των κρατουμένων για την υπόθεση 17 Νοέμβρη. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι. Είναι τελείως σε διαφορετική ακτίνα και σε άλλο τελείως όροφο, σε διαφορετικό όροφο. Σύμφωνα με τον κύριο Ραβαντινό που μιλήσαμε και εμείς πριν από λίγο, όσοι προφυλακιστούν για την υπόθεση Χρυσαυγής και είναι λιγότεροι από 10 στον αριθμό, ο καθένας από αυτούς θα κρατείται μόνος σε δικό του κελί. Αν όμως αρχίζουν και μεγαλώσει αυτός ο αριθμός, δηλαδή έχουμε μέχρι στιγμής 3, να θυμίσουμε ότι ο κ. Πατέλης πάει στο Μαλανδρίνο mm-hmm. και η αντιπαστυνόμος Βενετία Επόπολη πάει στις φυλακές, στις γενικές φυλακές Ελαιώνα. Αν ο αριθμός δεν αυξηθεί, τότε ο καθένας θα κρατείται σε δικό του κελί. Να ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν γνωρίζεις, Φίλιππε, η κυρία Βενετία Επόπολη, γιατί μεταφέρθηκε στον Ελαιώνα και δεν πήγε και εκείνη στις γυναικείες φυλακές της Κορυδαλλού? Αυτό δεν το ξέρω με απόλυτη βεβαιότητα και οποιαδήποτε έτσι προσέγγιση κάνω θα νομίζω θα είναι λανθασμένη. Επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος χώρος γιατί είναι αμυγός μόνο για τις γυναίκες και ιδιαίτερα για κάποια σοβαρά αδικήματα. Mm. Τώρα, περισσότερες πληροφορίες δεν έχουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε όμως ότι στα κελιά μας επιτρέπεται να υπάρχει μη τηλεόραση. Για τις επικοινωνίες με συγγενείς ή τους συνηγόρους υπεράσπισης, οι κρατούμενοι που είναι για την υπόθεση Χρυσής Αυγής θα μπορούν να χρησιμοποιούν καρτοτηλέφωνα. Ναι. Και γενικότερα θα έχουν μια σχετική ευνοϊκή μεταχείριση σε σχέση με τους υπόλοιπους. Τώρα, όσο αφορά την επίσκεψη του Ηλία Καστιδιάρη στις φυλακές του Κορυδαλλού, που. Ναι. Νομίζω είναι ένα δείγμα για συμπαράσταση στους υπόλοιπους και ιδιαίτερα στον κύριο Παπά, ο οποίος μετά τις 2 φαντάζομαι θα εισέλθει και αυτός και θα κλείσει αυτή η άσπρη πόρτα των φυλακών. Αλλά δεν είναι έτσι ότι επιτρέπεται μόνο το επισκεπτήριο σε συγγενείς πρώτου βαθμού και στους συνηγόρους του? Θα δεχτούν σίγουρα, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, αλλά θέλω να πω, ο κύριος Κασιδιάρης δεν είναι ούτε συγγενείς πρώτου βαθμού. Ναι. Τώρα έλεγε και ο Σωτήρης προηγουμένως μήπως έκανε χρήση, ας πούμε, της ιδιότητας του ως βουλευτής, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν παίζει ρόλο. Ναι, θα δούμε ακριβώς ποια θα είναι η ιδεολογία του. Πάντως, προς το παρόν, νομίζω είναι από την εξωτερική πλευρά, έτσι. Ο κ. Κασιδιάρης και περιμένει στην είσοδο. Όχι, έχει μπει μέσα. Α, μπήκε και μέσα. Μπήκε μέσα. Ναι, μάλιστα. Προφανώς θα μπει μάλλον μαζί με τον συνήγορο υπεράσπισης και εκμεταλλευόμενος το βουλευτικό του αξίωμα θα έχει μια προσωπική επαφή και με τους υπόλοιπους και ιδιαίτερα με τον αρχηγό της οργάνωσης, τον κύριο Μιχαλολιάκο. Μάλιστα. Φίλιππε, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Όχι, να πούμε 2-3 πραγματάκια όμως για το υπόμνημα του κύριου Παπά, ναι. Το οποίο ήταν έτσι ένα μανιφέστο. Ο υπαρχηγός οργάνωσης μετά την απολογία του χθεσινή 8 ώρων, παρακαλώ, που κρίθηκε προφυλακιστέως, ξέδωσε ένα απολογητικό υπόμνημα, κατέδεσε μάλλον ένα απολογητικό υπόμνημα, αναφέροντας ότι μία μέρα η Χρυσή Αυγή θα κυβερνήσει τον τόπο και τόνισε ότι οι άνθρωποι της οργάνωσης είναι όλοι καθαροί. Το έχουμε αναρτήσει στους Γκλατζέρ, είναι πάρα πολύ μεγάλο διαβάσμα και θα κουραστεί πάρα πολύ ο κόσμος. Πάντως αυτό είναι το πνεύμα, ότι η Χρυσή Αυγή ζήτει, η Χρυσή Αυγή και πως θα επανέλθει κάποια στιγμή δυναμικά στα πολιτικά βέβαια, πράγματα. Τώρα η δικαίωση όσο αφορά το δικαστικό κομμάτι δεν έχει καμία σχέση με το πολιτικό κομμάτι. Okay. Μπορεί να επηρεάζει εν μέρη, mm-hmm. μπορεί να επηρεάζει εν μέρη, είτε θετικά είτε αρνητικά.
Αλλά δεν νομίζω ότι έχει σχέση το ένα με το άλλο. Δηλαδή, δεν είναι ότι άμα δικαιωθούν τα μέλη τη Χρυσή Αυγή, θα βγει και πρώτο κόμμα η Χρυσή Αυγή, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για ένα πολιτικό μανιφέστο πάντως. Και από εκεί και πέρα, σε αυτή την υπόθεση, και ιδιαίτερα με τη δολοφονία του 34χρονου μουσικού του Παύλου του Φίσα, σε αυτό το πλαίσιο παραδόθηκε σήμερα το πρωί στο εφετείο και ο απόστατος αξιωματικός ο Γιώργος Δήμου. Είχαμε γράψει το όνομά του από την πρώτη στιγμή, που είχε εμπλακεί κιόλας στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τα άλλα μέλη της Χρυσής Αυγής. Και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε τηλεφωνήσει στον Γιώργο Ρουπακιά, στον κατηγορούμενο για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, 12 λεπτά πριν από τη δολοφονία. Ο Απόστολος, όπως αναφέρεται από μαγνητοφωνή της Αντιδημοκρατικής, που προκύπτει από την άρση απορρίτου του, ώρες πριν από τη δολοφονία βρισκόταν στην περιοχή, είχε τηλεφωνήσει τον Γιώργο Ρουπακιά και δέχεται ο ίδιος διαδοχικές κλήσεις και από τον ίδιο, καθώς και από τον Γιώργο Παντέλη, τον πυρηνάρχη της Νίκαιας. Εναντίον του είχε εκδοθεί έντελμα σύλληψης και τελικά σήμερα παραδόθηκε αυτοβούλος μαζί με τους δικηγόρους του. Θα οδηγηθεί στους ανακριτές, θα απολογηθεί και θα ακολουθήσει ο ίδιος όλη αυτή την προβλεπόμενη διαδικασία. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φιλιππέ, μέχρι αυτή την ώρα. Και εμείς πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Και ασφαλώς να πούμε ότι οτιδήποτε προκύψει είτε στις φυλακές Κορδαλού είτε στην επικαιρότητα θα συνδεθούμε είτε με την αίθουσα σύνταξης είτε με τον Σωτήρη Σκολούδη, ο οποίος βρίσκεται έξω από τις φυλακές του Κορδαλού. Πάμε όμως τώρα σε ένα διάλειμμα να δούμε και τα άλλα θέματα της ημέρας. Και φοβάσαι ότι θυμίζω ένα τζάμι ραγισμένο. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι, απ' τη ζωή μου όλα πια τα περιμένω. Λες πως θα φύγεις μια για πάντα, έχεις ξεχάσει πως δεν νιώθω πόνο. Η λύπη τύλιξε το σώμα κι από τα χάρια σου σημάδια έχω μόνο. Μια χαρά να περνάς, κράτα τα εύκολα για σένα. Να γελάς, να ξεχνάς, άσε τα δύσκολα σε μένα. Μια χαρά να περνάς, κάνε την απειλή σου πράξη κι απλά. Μια χαρά να περνάς. Λες πως θα φύγεις και φοβάσαι ότι θα αφήσεις ένα κόσμο διαλυμένο. Εσύ να χτίσεις τη ζωή σου, εγώ τη βρήκα τη τροχιά μου και πηγαίνω. Λες πως θα φύγεις μια για πάντα, ελπίζεις ότι θα ζητήσω χρόνο. Τις αποφάσεις μου τις πήρα, ποτέ ξανά μαζί στον ίδιο δρόμο. Yeah.
findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Να δούμε και τα θέματα του govastileto.gr, τα σημερινά, και είναι πολλά. Είναι πολλά και έχουν έτσι ενδιαφέρον το καθένα για το λόγο του. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του govastileto.gr και την Αγγελική Στόγια. Καλησπέρα, Κιμ. Καλησπέρα σε όσους μας ακούνε. Να πούμε και έτσι καλό Σαββατοκύριακο, γιατί αυτό έρχεται. Όλοι μας το περιμένουμε πώς και πώς. Πρέπει να πούμε όμως, κάτσε, πρέπει να πούμε όμως ότι το Γόβα στη Λέτο ασφαλώς δουλεύει και κατά τη διάρκεια όλων των Σαββατοκύριακων. Δεν κοιμάται το Σαββατοκύριακο. Να κοιμηθεί. Αυτό βράδυ βγαίνουν τα πιο πολλά τα θέματα. Ποτέ, δεν κοιμάται ποτέ. Λοιπόν, okay. Για πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα εδώ κατά τη σειρά. Διέριξαν το σπίτι του Νότης Φακιανάκη στην ΚΟ. Πήρανε το χρηματοκιβώτιο. Μάλιστα. Και γίνανε λαβός, καπνός. Γίνανε καπνός, ακριβώς. Την είδηση αυτή δημοσιεύει η εφημερίδα Εσπρέσο. Διαρρήκτες έβαλαν, όπως φαίνεται, στο μάτι το εξοχικό του γνωστού τραγουδιστή, του Νότη Φακιανάκη, που βρίσκεται στην περιοχή Πελεζίκη στην ΚΟ. Το επισκέπτεται κάθε χρόνο μαζί με την οικογένειά του, όταν φυσικά δεν έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις. Και την περίοδο που λείπει, ο κουμπάρος του τραγουδιστή είναι αυτός που το προσέχει, που το φυλάει το σπίτι. Ο ίδιος μάλιστα διαπίστωσε την κλοπή. Και... Να φανταστούμε ότι ήταν άδειο το χρηματοκιβώτιο. Λοιπόν, φυσικά κάθε διαρρήκτης, όταν μπαίνει σε ένα σπίτι, έχει σκοπό ότι κάτι θα πάρει. Οι ίδιοι με το που είναι το χρηματοκιβώτιο, χαμόγελα, χάρηκαν, σου λέει εδώ θα βρούμε πολλά πράγματα. Άνοιξε η τύχη μας. Όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Δεν σκέφτηκαν πως ίσως και το χρηματοκιβώτιο θα μπορούσε να είναι άδειο, όπως και ήταν τελικά. Γιατί πού το ξέρουμε? Το ξέρουμε γιατί ο ίδιος ο κουμπάρος, ο τραγουδιστή. Νόμιζα μήπως δώσαν καμία συνέντευξη τύπου οι κλέφτες. Όχι, όχι, όχι. Ήταν άδειο το χρηματοκιβώτιο. Ήταν άδειο το χρηματοκιβώτιο, δηλαδή αυτοί έφυγαν με το χρηματοκιβώτιο, χάρηκαν ότι έφυγαν. Να σου πω και το χρηματοκιβώτιο αξία έχει. Αξία έχει, σωστά. Σωστά. Έχει δίκιο. Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε έτσι και λίγο χιούμορ. Ασφαλώς πρέπει να πούμε ότι οι διαρρήξεις έχουν αυξηθεί πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα και σίγουρα θα είναι και ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στις επόμενες μέρες. Αλλά επειδή από ό,τι φαίνεται δεν υπέστη κάποια ούτε ηλική ζημιά σοβαρή ο Νότης Φακιανάκης, αυτό κάναμε και λίγο έτσι χιούμορ. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ δυσάρεστο όταν παραβιάζει κάποιος τον προσωπικό σου χώρο, έτσι δεν το συζητάμε. Και ας μην πάρει τίποτα, ούτε μία χαρτοπετσέτα να πάρει. Μόνο το συνέστημα ότι έχει παραβιάσει κάποιος το χώρο σου όπου εσύ πηγαίνεις, κοιμάσαι με την οικογένειά σου. Είναι
πάρα πολύ άσχημο. Και σίγουρα τις επόμενες μέρες, ώρες, θα υπάρχει μια ανησυχία. Όπως και να το κάνεις, υπάρχει σκέψη ότι μήπως και συμβεί και σήμερα και αύριο. Ασφαλώς. Και σίγουρα ξαναεπανεξετάζονται τα μέτρα ασφαλείας, αυτά. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη είδηση. Σένετο Κόνορ προς Μάιλι Σάιρους. Τι έχει γίνει εκεί? Αχ, εκεί τι έχει γίνει. Ένας κακός χαμός έχει γίνει εκεί. Μία βόμβα μετά την άλλη στο Hollywood. Χθες το βράδυ δημοσιεύσαμε στο govastileto.gr την πρώτη επιστολή που έστειλε η γνωστή Ιρλανδή τραγουδίστρια Σίνετο Κόνορ στη Μάιλι Σάιρους, η οποία Μάιλι Σάιρους ισχυρίστηκε ότι στο βίντεο κλιπ της Wrecking Ball έχει πνευστεί από την Σίνετο Κόνορ. Η ίδια της έστειλε μια πρώτη επιστολή και τη συμβούλευσε να μην αφήσει τη βιομηχανία της μουσικής να την εκπορνεύσει. Σήμερα η διάσημη τραγουδίστρια μέσα από τα social media ξαναχτυπά. Με αφορμή όμως τώρα το γεγονός ότι η Μάιλι Σάιρους δεν εκτίμησε καθόλου αυτά που της είπε και άρχισε λοιπόν να την κοροϊδεύει για τον αγώνα που δίνει χρόνια με τη διπολική διαταραχή. Η Σίνετο Κόνορ μέσα από τη σελίδα της, την προσωπική της σελίδα στο Facebook. Να σου πω κάτι τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Παρακαλώ. Εγώ τώρα αυτή την τόση ώρα κοιτάω, όχι βάλτε πάλι τη φωτογραφία, κοιτάω τη Σίνετο Κόνορ. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει μεγαλώσει, δηλαδή έχει αλλάξει. Θυμάμαι τότε όταν είχε κάνει έτσι τότε το κούρεμα αυτό, δηλαδή που, με το ξυρισμένο κεφάλι, που ήταν μια κούκλα. Και δηλαδή ήταν αυτό που πραγματικά έλεγες ότι ακόμα και με ξυρισμένο κεφάλι, με καράφλα δηλαδή. Σωστά. Ήταν μια κούκλα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ σε ένα το Κόνορ. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ωστόσο, η ίδια είναι μια χαρά στην υγεία της και αυτό είναι το σημαντικότερο. Βέβαια, αυτό είναι το σημαντικότερο. Αλλά να σου πω, αν μου έλεγες τώρα, ας πούμε, ποια είναι, δεν θα μπορούσα να καταλάβω τι είναι σε ένα το Κόνορ. Να πούμε ότι Σίνετο Κόνορ λοιπόν, σήμερα μέσα από τη σελίδα της στο Facebook, χαρακτήρισε τη Μάιλι Σάιρους κίνδυνο για το γυναικείο φύλλο. Έγραψε χαρακτηριστικά, είσαι περισσότερο ηλίθια από ό,τι πίστευα. Μάλιστα. Πού συμπεριφέρεσαι σαν... Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω και αυτό στον αέρα. Τι χαρακτήρισε κάπως τέλος πάντων τη συμπεριφορά της και αυτό φυσικά δεν είναι φεμινισμός. Η ίδια, σύμφωνα έτσι πάντα... με τον ξένο τύπο, σκέφτεται να κινηθεί νομικά προς τη Μάιλι Σάιρους, αν δεν διαγράψει η νεαρή τραγουδίστρια τα tweets που έχει κάνει στο λογαριασμό της. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ένα ατύχημα. Ένα ατύχημα. Στις πρόβες μιας θεατρικής παράστασης. Ένα ατύχημα ευτυχώς όχι σοβαρό για τον γνωστό ηθοποιό Κώστα Σπυρόπουλο, ο οποίος αυτή την περίοδο κάνει πρόβες για τη νέα θεατρική παράσταση την οποία θα πρωταγωνιστεί και έχει τίτλο Talk Talk. Αυτή ήταν η νέα θεατρική του παράσταση. Τι συνέβη ακριβώς? Κατά τη διάρκεια των προβών, ο Κώστας Σπυρόπουλος χτύπησε το πόδι του, στο οποίο είχε κάνει πέρυσι επέμβαση. Μάλιστα. Αμέσως φυσικά όλοι ανησύχησαν, ο ίδιος πήγε στον γιατρό, ευτυχώς όμως δεν είχε κάτι σοβαρό. Ο ίδιος του συνέστησε ξεκούραση και βέβαια να πούμε το σημαντικότερο όλων ότι η πρεμιέρα δεν θα αναβληθεί. Είναι μια χαρά. Μάλιστα. Ωραία. Για πάμε τώρα σε θέματα μόδας. Μόδας και μορφιάς και γυναικεία θέματα. Πάμε στην ζακέτα που προτείνει σήμερα το govastileto.gr, που είναι ένα από τα must-have πανοφόρια που πρέπει να έχουν μικρές και μεγάλες κυρίες. Και τώρα με το κρύο κιόλας, και τώρα πόσο με το μάλλον. Κρύο, το απότομο κρύο. Σας δείχνουμε πώς να συνδυάζετε σωστά τη ζακέτα για να είστε στυλάτες όλες τις ώρες. Λοιπόν, καλό θα ήταν οι κυρίες να αγοράσουν μια ζακέτα και το ιδανικό... πώς να το πούμε τώρα, σχέδιο θα ήταν να προτιμήσουν τη ζακέτα κάτω από τους γοφούς. Γιατί αυτή κολακεύει όλα τα σώματα. Σωστά, και κόβει κιόλας. Και κόβει, 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 κόβει. Ακριβώς, γιατί σου λέτε τώρα οι άλλοι που μας ακούει δεν υπάρχουν πολλά χρήματα. Τι να πάρω τώρα, υπάρχουν πολλά σχέδια. Το ιδανικότερο λοιπόν θα ήταν να πάρουμε μια ζακέτα, αν έχουμε να πάρουμε μόνο μία, κάτω από τους γοφούς. Και σίγουρα ας πούμε σε ένα χρώμα το οποίο είναι έτσι εύκολο να συνδυαστεί, μαύρο, γκρι. Που είναι πολύ στη μόδα φέτος. Μπέζ και το μπέζ του καμιλό πάει και με καφέ και με μαύρο. Ακριβώς, ακριβώς.
Να και οι προτάσεις μας. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στο govastileto.gr στον τομέα μόδα και να δείτε όλες τις προτάσεις από τους ειδικούς. Και τους συνδυασμούς. Ακριβώς. Πάμε στο επόμενο θέμα, Αγγελική. Πάμε στο παιδί μου, στην κατηγορία το παιδί μου. Πάρα πολλά παιδιά και εσείς οι γονείς το γνωρίζετε καλύτερα αυτό. Δεν μπορούν να συνηθίσουν το πρωινό ξύπνημα. Το govastileto.gr σας προτείνει τους τρόπους για να έχετε σίγουρη επιτυχία. Να καταφέρετε δηλαδή να σηκώσετε το παιδί από το κρεβάτι χωρίς κάποιο πρόβλημα. Αν έχει καταφέρει και ο γονιός να σηκώσει. Είναι συνδυασμός και αυτό θα πούμε τώρα. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν λοιπόν οι γονείς είναι ένας καλός προγραμματισμός από νωρίς. Δηλαδή, μία εβδομάδα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, πάντα οι γονείς θα πρέπει να ξυπνάνε τα παιδιά τους όλο και πιο νωρίς, για να έχουν ομαλό ξύπνημα την πρώτη μέρα στο σχολείο. Καλό θα ήταν να προετοιμάζεστε εσείς οι γονείς από το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή να ξέρετε τι ρούχα θα βάλετε στο παιδί σας, να μην τα ψάχνουμε το πρωί, να ετοιμάζουμε το φαγητό που θα πάρει μαζί του, όπως και ό,τι θα πρέπει να έχει μέσα η σχολική του τσάντα. Ωραία, εμείς στο Govastileto τα λέμε και αναλυτικά, εσύ τώρα έτσι μας λες. Τα λέω πολύ επιγραμματικά αυτή τη στιγμή. Και παράδειγμα, το καινούριο ρολόι. Εδώ θέλω λίγο να σταθούμε. Τα παιδιά με το ρολόι σαφώς δεν έχουν και πάρα πολύ καλή σχέση. Τι θα πρέπει να κάνετε εσείς οι γονείς λοιπόν για να βοηθήσετε το παιδί σας να αγαπήσει το χρόνο? Θα πάτε μαζί του σε ένα κατάστημα που πουλάει ρολόγια, τείχου πάντα. Θα διαλέξετε αυτό που θα επιλέξει το παιδί σας, γιατί αυτό θα είναι που θα το βλέπει κάθε φορά που θα το βλέπει, θα του αρέσει κιόλας. Θα του δείξετε την ώρα που πρέπει κάθε βράδυ να πέφτει για ύπνο και την ώρα που θα πρέπει να ξυπνάει το πρωί. Ωραίο για να φύγει αυτό. Για το σχολείο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Εγώ δεν το έχω κάνει αυτό. Μήπως να το δοκιμάσεις? Μήπως ρολόι τείχου. Ένα ρολόι τείχου που θα διαλέξουν οι κόρες σου. Ωραία. Και φυσικά να πούμε και ένα άλλο πολύ ωραίο τρόπο. 5 λεπτά πριν ξυπνήσει το παιδί, για παράδειγμα, άμα το παιδί ξυπνάει στις 7 το πρωί, εσείς στις 7 παρά 5 θα πάτε στο κρεβάτι του και θα αρχίσετε τα χάβια. Είναι κάτι το οποίο αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και θα κάνει και, και το ξύπνημά του το πρωινό και στις μαμάδες φυσικά, το πρωινό του ξύπνημα πιο γλυκό. Πιο ωραίο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Βέβαια, μερικοί λένε ότι πρέπει να έχει και ξυπνητήρι το παιδί δικό του και να μην βασίζεται, ας πούμε, αν θα το ξυπνήσει η μαμά. Αυτό μπορεί να γίνει, έχει να κάνει με την ηλικία του παιδιού. Εσύ θυμάσαι τι ξυπνητήρι είχες μικρή, είχες? Εγώ θυμάμαι τη μαμά μου να με ξυπνάει. Ναι. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα ξυπνητήρι που είχα, ήταν ένας κόκορας λευκός. Αλήθεια. Όπου έκανε κυρίκι και κυρίκου και όταν αυτό βάραγε, του κοπάναγες μία στο κεφάλι και σταμάταγε. Και μιλάμε, πρέπει να είχε φάει πολύ κοπάνημα αυτό το... Είναι όντως το πρωινό ξύπνημα. Ακόμα και για εμάς τους πιο μεγάλους, είναι πολύ δύσκολο. Αναμφισβήτητα. Λοιπόν, κακή σχέση με τον κόκορα έχω από τότε. Κατάλαβα. Πάμε στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα, Αγγελική. Λοιπόν, πάμε στην κατηγορία ηλικία αυτή τη φορά. Πώς θα δείξουμε 10 χρόνια νεότερες. Ποια είναι η πιο σωστή γυμναστική, πόσες ώρες πρέπει να κάνουμε και ποια είναι τα είδη που θα μας βοηθήσουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα και βασίζεται σε μια βρετανική έρευνα από το King's College του Λονδίνου. Ένα πολύ έκριτο κολέγιο, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Archives of International Medicine, το λέμε και αυτό. Και τι υποστηρίζει λοιπόν, ότι 3,5 ώρες άσκησης την εβδομάδα και όχι την ημέρα, μην πανικοβληθούν όσοι μας ακούνε, την εβδομάδα, κάνουν το σώμα μας να δείχνει και να νιώθει έως και 10 χρόνια νεότερο. Πάμε τώρα όμως να μιλήσουμε αναλυτικότερα για να σας πω τι εννοώ με αυτό που μόλις είπα. Ναι, να μας το εξηγήσεις. Να σας το εξηγήσω, ακριβώς. Να δούμε αν αξίζει να ξεκινήσουμε τη γυμναστική. Ακριβώς. Λοιπόν, οι ερευνητές μελέτησαν ένα μεγάλο ρυθμό από ζευγάρια δίδυμων αδερφών, όπου ένας αθλούνταν συστηματικά, ενώ ο άλλος ακολουθούσε καθιστική ζωή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα που έτρεχαν ή ασχολούνταν με αερόβια αθλήματα ήταν έως και 10 χρόνια βιολογικά νεότεροι από τους υπόλοιπους. Βέβαια να σου πω τώρα, δεν μπορώ να αμφισβητήσω ασφαλώς την έρευνα, αλλά λέω τώρα, ακόμα και δίδυμα αδέρφια δεν έχουν το ίδιο DNA ακριβώς. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο ένας μπορεί να πήρε από τον παππού. Και ο άλλος από τη γιαγιά, που να ήταν, ας πούμε, σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Είναι και θέμα DNA, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να κάνουμε. Πολλοί άνθρωποι σκεφτόμαστε, άντρες, γυναίκες, να ξεκινήσουμε γυμναστική και αρκετοί βαριόμαστε. Είναι τρόπο ζωής. Πρέπει να το κάνουμε τρόπο ζωής και όχι να το ξεκινήσουμε για ένα μήνα, δύο μήνες.
που συνήθως συμβαίνει στις γυναίκες περισσότερο. Καλά, δεν το συζητάμε ότι άμα κάνουμε έτσι άσκηση, ότι γενικά το σώμα μας έχει καλύτερη ευεξία, ότι σίγουρα θα είναι σε μια καλύτερη κατάσταση από το να μην κάνουμε τίποτα και να καθόμαστε στον καναπέ και να κάνουμε καθιστική ζωή, δουλειά και όλα αυτά. Δεν το σωστά, συζητάμε. Σωστά. Αλλά βέβαια τώρα αυτό το 10 χρόνια, έτσι, πιο νέα ή πιο νέος, είναι αρκετά προκλητικό. Είναι αρκετά προκλητικό, οπότε αυτό πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις, μήπως και να ξεκινήσουμε, αν όχι αερόβια γυμναστική, που είναι ό,τι καλύτερο, ναι, λένε οι επιστήμονες, περπάτημα. Λοιπόν, κοίταξε, στο govastileto.gr δεν μας φοβάμαι καθόλου, διότι ρίχνουμε πολύ τρέξιμο για τα θέματα. Σωστά, οπότε σωστά, δεν μας πιάνει αυτό, θα μείνουμε νέες. Σωστά, Κίμ, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Λοιπόν, τι θα κάνεις Σαββατοκυριακό, θα πας να δεις καμία ταινία? Θα πάω να δω ταινία. Το είπες πάρα πολύ σωστά. Θα πάω να δω ταινία, διότι βγήκε μια πάρα πολύ ωραία ταινία χθες Πέμπτη που βγαίνει στο κινηματογράφο, καινούργιες ταινίες. Και θα σας πω και αμέσως ποια είναι αυτή, οι οποίοι έχουν ακουστεί πολύ καλές κριτικές. Δεν θυμάμαι, δεν πειράζει. Θα σας πω όταν τη δω. Για λοιπόν, πες με την πλοκή, τη γιατί Δευτέρα. Τα θυμάμαι εγώ. Ποιο, τι ήταν, action, adventure, τι ήταν? Είναι adventure και... Το Two Guns. Όχι, είσαι πάρα πολύ ενημερωμένη, έχω να πω. Το επικίνδυνο κύκλωμα θέλω να δω. Δεν θα πας να δεις τις δύο ελληνικές, το οικόπεδο και την άλλη. Έχουμε και δύο ελληνικές. Έχουμε και δύο ελληνικές και έχουν ακουστεί και πάρα πολύ καλές κριτικές. Εμείς και στο govastileto.gr έχουμε δείξει και φωτογραφίες από την avant-première της συγκεκριμένης ταινίας. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Θα το σκεφτώ, λοιπόν, μου βάζεις... Δίλημα. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα πριν να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. You never seem to notice until.
Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες σας. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, να πάτε να δείτε καμία ταινία, ίσως μία ελληνική ή μία ξένη, και να μας μεταφέρετε τις εντυπώσεις σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.